Είμαι ένα όμορφο γουρί που ψαρεύει στη λίμνη του. Δεν έχω κρότα καροτάλα, ψαρεύω ψαριά ψαριά. Πράνω να δω ένα τρόπι κολφής, αλλά δεν τσιμπάει το καλάμι μου. Ανάθεμα τον φορφόρ, γιατί με φέραν απ' τη σύνταξη πίσω. Είμαι ένας detective που περνάει το χρόνο. Οπό, τι είναι αυτό? Ποιος είναι? Παρακαλώ, Detective G, ομιλείτε. Καλησπέρα σας, Detective G. Είμαι η αστυνόμος Βελόσιτη. Καλησπέρα σας. Σας κατάλαβα, κύριε Βελόσιτη, και αστυνόμε μου, τι κάνετε? Πείτε μου, τι με θέλατε, γιατί με διακόπτετε από αυτήν εδώ την ώρα γαλήνης μου. Ήθελα να σας πω ότι οι ερωτήσεις που γίνονται στα μέλη του 404 Server δεν πάνε και πολύ καλά. Όλοι υπενήσονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα απολύτως. Το περίμενα αυτό. Το περίμενα. Έχω κάτι στα υπόψη μου. Τι προτείνεις όμως εσύ, αστυνόμε? Προτείνω να λάβουμε πιο δραστικά μέτρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ωραία. Θα ενημερώσω κατευθείαν στα κεντρικά να μας έχουν έτοιμη μία μονάδα παρακολούθησης. Μην κανονίσεις τίποτα για αυτό το βράδυ. Θα πάμε για stakeout. Πολύ φοβόμουν ότι θα το πεις αυτό, κύριε detective. Δεν είμαι έτοιμη λοιπόν. Φάντομαι στο μικρόφωνο, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο 404 Minecraft SMP. Βρισκόμαστε στο shopping area γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο το οποίο γράφεται μετά από το 30ωρο live stream. Και να ξέρω πέρασε καιρός, αλλά εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και είμαι πραγματικά περήφανος για όλα τα 404 για δες τι έχει γίνει στο shopping district. Αλλά και όχι μόνο, έχουν γίνει ένα σκασμό πράγματα. Καταρχάς, ρίξε μια ματιά μόνο τριγύρω εδώ, στο shopping district, στο community area που έχουμε. Τι έχει συμβεί? Έχουν γίνει ένα σωρό πράγματα. Α, ναι, και φυσικά το COD εξελίχθηκε. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλα τα φοροφόρια και όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει στο shopping district και έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ ζωντανό αυτό εδώ το market area. Αλλά πολύ περισσότερο είμαι πολύ περήφανος για όλους εσάς που μας κρατήσατε παρέα αυτές τις 30 ώρες. Και σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνεις τι λέω, κάτω στην περιγραφή υπάρχει το link για όλο το 30ωρο live stream. Ναι, καλά, άκουσες, 30 ώρες κάναμε συνεχόμενα και εναλλασσόμενα live stream όλα τα φοροφόρια. Και βρίσκεται το playlist το οποίο μπορείς να το πατήσεις και να τα δεις όλα με τη σειρά που έγιναν. Επίσης, κάτω στην περιγραφή βρίσκεται και το link για να κατεβάσεις τα αναμνηστικά wallpapers. Αυτά δηλαδή που έφτιαξε ο Mega Cyber και είναι για να μας θυμίζουν αυτό το 30ωρο. Και πίσω μου βρίσκεται το καινούριο μας shop. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη συνεργασία με τον Barry για να φτιάξουμε το Potion Shop. Ναι, θα πουλάει Potions. Το θέμα είναι ότι το μαγαζί δεν έχει τελειώσει και έχουμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε παρακάτω στο επεισόδιο όταν και θα συναντηθούμε με τον Barry για να το τελειώσουμε αυτό το shop. Για πούμε εδώ λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο. Α, πουλήσαμε κεφάλι. Να. Ποιο είναι αυτό? Ε? Ποιος είναι? Hello? Ποιος ήταν αυτός? Και έφυγε. Δεν έχω ιδέα ποιος ήτανε. Έχουμε πώληση εσείως. Βάλαν τα λεφτά εδώ. Μου φαίνεται αυτό εδώ είναι άχρηστο. Πουλήθηκε το κεφάλι του Mega Cyber. Και εδώ είχε βάλει ο Μπέι στο δικό του το κεφάλι, αλλά δεν προλάβαμε να το αγοράσουμε. Το ξαναπήρε πίσω. Το δικό μου το κεφάλι, γιατί δεν το θέλει κανένας. Και έχω φρέσκο προϊόν να προσθέσω. Αυτό το κεφάλι δεν το θέλει κανένας πια. Κάποτε πληρώνανε τα διαμάντια μου σε βάρος. Το βάρος μου σε διαμάντια. Έτοιμο. Restocked λοιπόν. Έχουν μπει και τα Wither. Έχουν μπει και τα Wither τα κεφάλια. 20 διαμάντια το ένα. Το έριξα τις τιμές από αυτά γιατί δεν φεύγει, δεν αγοράζει κανένας. Stocked and ready. Πάμε να τσεκάρουμε και το άλλο μαγαζί αν μας έχει πληρώσει κάτι. Ουπ, 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 ουπ. Αυτά είναι. Έχει ακόμα stock. Πόσα βιβλία έχουν? Έχουν φύγει παραπάνω βιβλία από όσοι είμαστε, ξέρω εγώ, στον σερβερ. Μάλλον κάποιο αγόρασε δύο φορές. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή κάποιο αγόρασε για κάποιον άλλο και δεν το ήξερε αυτός ο άλλος. Και ήρθε η ώρα προς το παρόν να αποχωρήσω και να παραχωρήσω. Μπορώ, δες πως κοιτάει, θέμη. Να αποχωρήσω εγώ και να παραχωρήσω τη θέση μου στο Detective G, ο οποίος έχει επίγουσες δουλίτσες στον σερβερ. Hey, αφού σπάσω και αυτά, γράψε κάτω στα comments πόσα κόλτς πιστεύεις ότι βγήκανε. Αυτά τελικά είναι κάτι παραπάνω από αρκετά, έτσι ώστε να κατασκευάσουμε το βαν παρακολούθησης της αστυνομίας του 404.
Όσα κόρτς και να έγραψες πριν στα comments, θέλω να ξέρεις ότι δεν έφτασαν για κανένα λόγο. Έτσι έχω να σπάσω άλλες 4 τετράδες. Τι είναι αυτό εκεί πίσω? Πού φτάσαμε? Αντί να κατασκοπεύει ο detective το μαφιόζο, κατασκοπεύει ο μαφιόζο το detective. Λέω 506 quarts από 4-6 τετράδες. Woohoo! Fortune 3. Έτοιμο λοιπόν και το βάρο με το οποίο θα κατασκοπεύσουμε τον σερβερ για να βρούμε αποδείξεις για τη μαφία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έκανα αρκετά κουμπιά και δεν μπορώ να ανοίξω τα Iron Doors. Κλειδώθηκα απ' έξω. Hello, είναι κανείς εδώ? Ποιος είναι? Ανοίξτε. Γεια σου Ματέο. Καλησπέρα. Οπα, λάθος. Με το σπαθί μου. Συγγνώμη. Τι κάνεις Ματέο? Όλα καλά. Λοιπόν, έμαθα ότι θα ανοίξεις μια καινούργια επιχείρηση. Και ενδιαφέρομαι. Και από όλες. Ναι, σωστό και αυτό. Με τα Σάλκερς. Α, με τα Σάλκερς, μάλιστα. Ωραία, ναι. Θα μιλήσουμε για τη θέα ή για τα Σάλκερς. Για τα Let's do business. Let's do business. Είναι ακόμα στα σχέδιά μου να χτίσω το μαγαζί, αλλά ναι. Έχεις ήδη στοκ όμως. Έχεις ήδη στοκ. Έχω πάρα πολύ στοκ. Που θέλω καμιά δεκαριά Σάλκερς, να ξέρεις. Καμιά δεκαριά? Ναι. Το απόθεμα δεν είναι εδώ πάνω. Όπα. Δεν είδα τίποτα, να ξέρεις. Το Volt. Το σκήνεις από πίσω, έχει και θύρες. Ναι, τώρα το είδα. Παίζω λίγο με τα κουμπιά που έχεις στο σπίτι σου, δεν σε πειράζει? Κανένα πρόβλημα, δεν δουλεύει κανένα άλλο. Ένα είναι το κουμπί. Δύο diamonds στο ένα. Πόσο? Δύο diamonds στο ένα Σάλκερ. Ναι. Ναι. Τσουπ. Και πέντε έξτρα. Φέρτα. Γκίμι, είσαι πάμφινος. Και πέντε δώρα από μένα. Ω, δεν στα κάνουν αυτά, νο. Α, εντάξει, έχω χώρο. Είσαι φυσικά ο πρώτος πελάτης. Και έξτρα, ρε εσύ, και μόνο και... Πόσα δίνει? Λοιπόν, ξέρεις τι, πήρες πέντε έξτρα. Πάρε και αυτά. Πάρε και αυτό. Αυτά τα μεγάλα πράσινα μάτια σου δεν μπορώ, με σε γυνεύουνε. Είναι μέχρι να πλησιάσει το base. Όταν γίνεται. Ναι, μετά γίνονται κόκκινα. Κόκκινα. Nice to do business with you. Φεύγω γιατί νυχτώνει. Bye bye. Hey, bye. Από όλα αυτά τα οποία έγιναν μέσα στο τριαδόρο live stream ήταν και το υπόγειό μας. Αυτό εδώ δηλαδή. Claim by Barry. Λίγο γκριφ. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό εδώ το υπόγειο με σκοπό να φιλοξενήσει όλα μας τα chest. Μπορώ να πω ότι έχει σχεδόν τελειώσει. Δεν ξέρω, γράψτε μου στα comments. Βέβαια, αγνοήστε όλα εκείνα τα Σάλκερ πίσω που είναι χύμα και τα Σάλκερ αυτά και τα chest από εδώ και θα συμμαζευτεί λίγο παραπάνω. Α, ναι, πλέον φιλοξενεί και το Enchanting Room μας. Σε περίπτωση που δεν είδες το live stream και δεν ξέρεις που είναι, να είμαστε. Εδώ κάτω. Από εδώ πλέον πηγαίνει στο Zombie XP. Ένα από αυτή τη μεριά πηγαίνει στο παλιό υπόγειο. Και επειδή πάρα πολύ σύντομα θα χτίσω το προεδρικό μέγαρο, έπρεπε να μαζέψω όλα εκείνα τα απαραίτητα υλικά και αποφάσισα να σας ακούσω. Γιατί για bricks, να χρησιμοποιήσω Red Nether Bricks. Το οποίο τελικά αποδείχθηκε κακή απόφαση. Γιατί για κάθε μπλοκ από Red Nether Brick χρειάζομαι 2 Nether World και 2 Nether Bricks. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να χτίσω μια ολόκληρη φάρμα από Netherworld, έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε και για τα Red Nether Bricks αλλά και για το Potion Shop με τον Barry. Συνειδητοποίησα πάρα πολύ γρήγορα ότι θα ήταν προτιμότερο να έχω Beacon και η αλήθεια είναι ότι έχω εδώ και καιρό 3 Wither Skulls, οπότε ήρθε η ώρα να σκοτώσουμε ένα Wither. Βάζοντας το Wither κάτω στα Mines, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας σε ένα μακρόστονο διάδρομο, να κάνεις spawn το Wither, να πας τέρμα πίσω με ένα αρκετά δυνατό bow, δεν μπορεί να σε πετύχει όσο και να πλησιάσεις γιατί βλέπει μόνο τοίχο. Και έτσι σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε το Beacon το οποίο χρειαζόταν.
πάνε. Case 2, efficiency 5 και τα blocks φεύγουν γρηγορότερα από ό,τι αν είσαι σε creative. Στην πόρτα πίσω μου λοιπόν βρίσκεται το Netherworld Farm. Πολύ γρήγορα όμως συνειδητοποιήσαμε ότι αν θέλουμε να ανοίξουμε potion shop χρειαζόμαστε και άλλα υλικά πέρα από το Netherworld. Χρειαζόμαστε υλικά όπως καρότα, μέλανος, καρπούζια δηλαδή και sugar canes. Και έτσι σε ένα ακόμη live stream έγιναν αυτές εδώ οι τρεις φάρμες. Για ακόμα μια φορά πρέπει να παραχωρήσω τη θέση μου στον Detective G. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Ήρθε η ώρα τώρα να δούμε αν έφεραν αποτέλεσμα όλες αυτές οι κινήσεις που κάναμε με την αστυνόμο Velocity. Αχ, πρέπει να πω να ετοιμαστώ τώρα. Έχω ραντεβού με τον πρόεδρο για το θέμα του οικοπαίδου. Όλοι νομίζουν ότι τα κέρδη από το κουμπί είναι λίγα, αλλά εγώ είμαι πιο πλούσιος από ποτέ. Θα ναι, σαν μπαίνει άνοιξη, θα ναι, ουρανού κατάνοιξη, θα ναι. Αχ, πόσο μ' αρέσει να σκοτώνω την ώρα μου φαρμάροντας. Ελάτε σε μια περιπέτεια δυνατή με τον trader και το λάμα του μαζί. Θεωρώ ότι τώρα το ζήτημα με τα οικόπεδα με τον Μπέιζ διευθετήθηκε. Το κουμπί τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μόλις παρατήρησα ότι φαίνεται το καράβι του Μάφιν από εδώ. Ήταν κρίμα να βουλιάξει. Επειδή είναι πολύ ωραίο. Ότι θα μου πει εμένα ο παππούς ότι δεν καταπατάει το οικόπεδό μου και να σιωπάσω. Ποιος με έκλεψε το σπίτι, το παλιό μου σπίτι. Αν δεν βρω θα τον πλακώσω και θα πάρω πίσω το σπίτι. Ωχ, τι είναι αυτό. Ωχ, τι είναι αυτό. Ναι. Δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Ήρθα στο shopping district για να συναντήσω τον Μπάρι για να τελειώσουμε το μαγαζί με τα potions και βλέπω αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό. We just got pranked. Yep. Η παλιά κοτσίδα ξανά ήρθε. Μαλλιά κουβάρια. Για να διαφημίσουν το μαγαζί τους οι Cousins. Έχουνε βάλει γουλ παντού. Και ένα από αυτά, ένα από τα θύματα τους τέλος πάντων είμαστε κι εμείς. Πήγαν και βάλανε την παλιά κοτσίδα. Για όσοι δεν το ξέρετε, τέλος πάντων παλιότερα είχα μακρύ μαλλί όταν ξεκίνησα το κανάλι. Και απλά εξαφανίστηκε η κοτσίδα σιγά σιγά με τα χρόνια. Αλλά αυτό είναι όλα τα λεφτά. Αυτό πρέπει να μείνει έτσι. Τέλος πάντων δεν το έχουν δείξει ακόμα στο επεισόδιο τους. Αλλά μας πέτυχαν στο μέσο του ρεκόρτ και δεν γινόταν να μην δεν το δείξω. Εσύ εδώ. Κάνε και το λαστιχάκι. Αυτό τι είναι πίσω. Γιατί με κάνατε Αγιο Βασίλη, μωρέ. Για πες, πώς φαίνεται. Ούτε για, ούτε τίποτα. Ούτε για. Business τίποτα. Κατευθείαν αυτός είναι ο partner που θέλω. Έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Και είναι και μεγαλύτερο από το design που είχες σκεφτεί στην αρχή. Κοίτα, επειδή έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και από ό,τι φαίνεται λίγο χρόνο, πρέπει να πάμε να αγοράσουμε όλα τα γουλ. Να πούμε λίγο στην ιδέα τι θα κάνουμε βασικά. Το όλο concept ποιο είναι. Σκεφτόμαστε. Το software πουλάει potions κάθε είδους. Regeneration, strength και τέτοια. Και κακά potions. Slowness κτλ. Οπότε σκεφτόμαστε εδώ να το ντύσουμε όλο γύρω-γύρω με γουλ και να φαίνεται έτσι σαν potion. Και κάτω, μάλλον, θα το δούμε αυτό, θα βάλουμε φλόγες. Πάλι από γουλ βέβαια. Και εδώ μόνο θα αγοράζεις. Και πρέπει να κάνουμε κάπου μηχανήματα να ετοιμάζουν τα potion. Αλλά αυτό θα γίνει σε επόμενο επεισόδιο. Δεν νομίζω να το κάνουμε τώρα. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο δεν είπες είναι ότι θα πουλάμε και πιστεύω αυτό το οποίο θα είναι το πιο κερδοφόρο από όλα. Enchanted doubles. Let's do business, my friend. Πάμε στο κουζινό μάγαζο, στο μαλλιά κουβάρια. Πάμε να πάρουμε να του σηκώσουμε όλο το στόκ. Θα χρειαστούμε πολλά. Εδώ πέρα είναι που σε ενοχλεί. Ναι, βαράει το συντή μου τέρμα. Κάνε το παράπονο. Δεν σε δω τώρα. Πορτοκαλί τείχο, άσπρο γουλ στον πορτοκαλί τείχο. Εδώ πάλι καλά, είναι τέτοιο, αλλά είναι το σκούρο πράσινο. Εδώ το λάιμ είναι στον γαλάζιο τείχο. Το γαλάζιο είναι στον κιανό τείχο. Το κιανό είναι στον μπλε τείχο. Βάλε το πορτοκαλί στο πορτοκαλί τείχο. Το άσπρο στο άσπρο. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι γουλ θέλουμε να αγοράσουμε. Μετά από πολλή σκέψη, πάρα πολλές δοκιμές στον Creative, αποφασίσαμε ότι θα φτιάξουμε κιανό, γαλάζιο, ματζέντα, μόβ είχαμε βάλει. Νομίζω. Μόβ και σκούρο μπλε. Όχι άλλο. Λοιπόν, μόβ, σκούρο μπλε. Θα κάνουμε πρώτα το σώμα, το μπουκάλι, το πόσιν, ρε παιδί μου. Και θέλουμε μετά, αν κάνουμε και φλόγες, κίτρινο, κόκκινο, άσπρο, πορτοκαλί κτλ. Ας τους τα σηκώσουμε όλα. Είναι ένα diamond τα 4 stack. Και δεν πήρα τα διαμάντια μου. Τα άφησα εδώ. Ξέχασα να αφήσω τα διαμάντια μου. Θα τους άφηνα όλη μου την περιουσία.
Κυριολεκτικά. Ό,τι έχω και δεν έχω το Σάλκερ με τα πολύτιμά μου, το άφησα απλά πάνω στο τραπέζι. Wow. Καλά που το πες. Αυτό το Σάλκερ έχω κοντέψει να το αφήσω παντού. Από το μολ μέχρι σε μαγαζιά λωνών. Τουλάχιστον δεν έχει πάθει αυτό που πέθανε ο Μπέις. Που πήγε, πέθανε στο end και νόμιζε ότι είχε πάνω, έχει πάνω το πολύτιμο. Από δίπλα του είπαμε είναι το MOV. Οπότε ξεκινάω εγώ και βάζω MOV από δίπλα του. Boing, boing, είναι boing, να φτιάξουμε. Monsters nearby. Monsters nearby. Γυρνάω και κοιτάω μέσα στο shop σου και βλέπω το chicken το κεφάλι. Εσύ το έχεις βάλει μόνο, εγώ το έχω βάλει διπλά. Α, εντάξει, οκ. Να βάλω διπλά. Πώς το φίλε, άραμε ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Oh, what. Αχα, έκανα κι άλλο φίλ. Μπαρί. Ναι. Έκανα βλακεία. Τι έκανες. Λες. Είναι με τη σειρά. Από την αρχή είναι με τη σειρά. Α, ναι. Έλα, εντάξει, μικρό το κακό. Πολύ μικρό το κακό. Απλά αλλάζει το κάτω μπλοκ. Όχι. Α. Τι κάνεις, πάνε στη μεριά σου. Πες μου ότι... Α, όχι, εντάξει, οκ. Καλώς θα λες και το είχα ανάποδα ακόμα. Απίστευτο, ήρθε ακριβώς. Και μπορεί τώρα μένει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το γουλ. Ρε, έχουμε ένα σάλκερ με γουλ. Βγαίνει πάρα πολύ όμορφο. Ναι, όντως βγαίνει ωραίο. Η φωτιά εντωμεταξύ δεν θα έπρεπε να είναι μόνο από κάτω του. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε λιγότερη διάσταση, το ξέρεις, να βγαίνει εδώ να. Ναι, ισχύει. Και η λεπτομέρεια με τη φωτιά μου αρέσει, επειδή του δίνει λίγο διαφορετικό, λίγο πιο έντονο χρώμα. Φόβο και μέσα. Έλα λίγο εδώ που είμαι ακριβώς. Το κεφάλι του Creeper είναι ακριβώς στο λαιμό του μπουκαλιού, ρε. Έλα να δεις. Όχι. Εδώ είναι τα item σου, σε περιμένουνε. Οχ, όχι. Λοιπόν, ναι, άμα το φύγω, εδώ ακριβώς εδώ που είμαι με το FOV που έχω, 80 είναι, πόσο είναι. Είναι ακριβώς το κεφάλι του Creeper στο λαιμό του τέτοιου, του μπουκαλιού. Ναι. Είναι σχεδόν just, ας πούμε. Και γι' αυτό άξιζε ένα death, πες το. Ναι, άξιζε ένα death. Ναι, σίγουρα άξιζε ένα, ναι. Camping soon. Έγινε πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ μένει ένα ερώτημα. Ναι. Τι θα κάνουμε όλο αυτό το γουλ. Θες μου λίγο, έχεις Optifine? Έχω, ναι. Κάνε zoom λίγο πάνω στο κρανίο. Δες πως μας κρίνει. Πως πώς εκεί πάνω, δεν γίνεται. Φτιάχνετε, κύριε Μπόμπι. Και τώρα πλησιάζει το παίζει τέτοιο διάφορο, ρε. Κοιτάει αλλού. Ναι. Έγινε μια ομορφιά. Είναι από τα καλύτερα builds ενδεχομένως που έχω κάνει γενικότερα. Φυσικά δεν το έκανα μόνος μου. Όλο το design και η ιδέα ήταν του Μπάρι και πραγματικά πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γι' αυτό. Είχε το όραμα και το κάναμε πραγματικότητα. Έγινε πανέμορφο. Τώρα έρχεται το δύσκολο βέβαια κομμάτι. Πρέπει να γεμίσουμε με potions όλα εκείνα τα βαρέλια έτσι ώστε να μπορέσουν να πουληθούν. Αλλά αυτό θα γίνει την επόμενη φορά καθώς ο χρόνος μας για σήμερα έχει τελειώσει. Θα ήθελα να σας ζητήσω αν σας άρεσε αυτό το βίντεο να πατήσετε ένα like. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, γιατί, τι περιμένετε. Κάντε ένα subscribe για να παρακολουθείτε όλα τα φόρα. Και επίσης μην ξεχάσετε ότι κάτω στην περιγραφή βρίσκεται το link από το 30ωρο live stream αλλά και για να κατεβάσετε τα wallpapers. Έτσι λοιπόν μέχρι την επόμενη φορά από εμένα. Αου, δεν πήγε πολύ καλά, δεν πήγε καθόλου καλά, δεν το ξανακάνω ποτέ, είμαι ο χειρότερος με F5. Είδα τη βελόσιτη που τελειώνει τις επεισόδια και ζήλεψα, όχι, θα φύγω πετώντας κανονικά. Τώρα θα πατήσω F5. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε, bye bye.